θα πάω σε έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο με επίσης δημόσια εκφορά λόγου, αλλά δεν θα πάω τυχαία σε αυτόν τον ακαδημαϊκό δάσκαλο, πανεπιστημιακό δάσκαλο, καθηγητή οικονομικής και χρηματοοικονομικής και διεθνούς τραπεζικής στο Πάντιο, τον κύριο Μέλλα. Και λέω δεν θα πάω τυχαία, γιατί θέλω για τους ακροατές που εν πάση περιπτώσει είναι λιγάκι πιο κοντά στην καθημερινότητα της εκπομπής, να θυμίσω, αν ψάξουν λίγο στα αρχεία τους, τον Οκτώβριο είπε για πρώτη φορά για τον πληθωρισμό. Το Νοέμβριο επανήρθε. Το Δεκέμβριο είπε ότι παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά και θα ανεβαίνει. Τον Μάρτιο μας είπε, όταν είχαν βγει τα στοιχεία, ότι παρότι αυτό ανακοινώνεται, η δική μου αίσθηση είναι ότι ξεπερνάμε και το 10. Και αν δεν το έχουμε ξεπεράσει, θα το ξεπεράσουμε. Τώρα, χθες επισήμως, έχουμε επισήμως, προσέχω τι λέω, 10,2. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μελλάς. Καλημέρα, κύριε Μελλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Να μου ρίξετε μήπως καμία βόμβα ότι δεν είναι ούτε 10,2 και το βλέπετε να πηγαίνει και άλλο πληθωρισμός. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία της ΕΡΤΣΑΤ. Δεν είναι δικιά μας δουλειά όσον αφορά τα στοιχεία. Είναι 10,2. Όμως έχω την εντύπωση ότι και τον ερχόμενο μήνα θα πάει λίγο παραπάνω και τον ερχόμενο μήνα ακόμα λίγο παραπάνω. Τώρα, ελπίζουμε, και λέω, υπογραμμίζω τη λέξη, ελπίζουμε, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, ότι από το καλοκαίρι και μετά πιθανότατα να μην έχουμε αυτή την ξέφρενη αύξηση του ρυθμού μεγέθησης του πληθωρισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί, σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα έχουμε αυτές τις τρομακτικές αυξήσεις, οι οποίες μηνιαίως από το Νοέμβριο του 2021 έχουν μια αύξηση περίπου του 0,9% και τους τελευταίους δύο μήνες έχουν ξεπεράσει το 1%. Επομένως, δηλαδή τον Μάρτιο είχαμε 8,9, τον Απρίλιο είχαμε 10,2. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι θα συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία, διότι δεν βλέπω να εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους έχουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, ειδικά στην Ελλάδα. Επομένως, αναμένουμε τουλάχιστον για τους δύο επόμενους μήνες, αυτό μπορώ να σας πω τώρα, ότι θα έχουμε μία περαιτέρω μεγέθηση του ρυθμού, αύξηση του ρυθμού του πληθωρισμού. Κύριε Μελλά, είπατε ειδικά στην Ελλάδα, γιατί καλά κάνατε και το είπατε, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι παντού. Όμως ειδικά στην Ελλάδα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί κατά βάση... Ναι, δεν το είπα τυχαία. Είναι εισαγόμενος, για ποιο λόγο. Τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση θα τα πάρει από τον Ιούλιο. Δηλαδή μέτρα τα οποία θέτουν εν αμφιβόλο τα μέτρα τα οποία είχε λάβει και είχε λάβει μέτρα... την περίοδο του προηγούμενου εξαμήνου. Αλλάζει η πλεύση η κυβέρνηση. Άρα σημαίνει ότι τα μέτρα τα οποία είχε λάβει δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δηλαδή επί της ουσίας άφησε να αυξάνονται οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων και να παρασύρουν και τις άλλες τιμές, απλώς επιδοτώντας τους πολίτες ή τους καταναλωτές με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται. Δηλαδή δεν προσπάθησε να παρέμβει στην καρδιά του προβλήματος, το οποίο ήταν η αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. Τώρα με την πολιτική, παραδείγματος χάρη, ότι θα αφαιρέσει τη ρήτρα προσαρμογής και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, από τον Ιούλιο βέβαια, πιθανότατα να δούμε μία μικρή μείωση σε αυτές τις τιμές. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να περιμένουμε, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο θα έχουμε τη συνεχή αύξηση, από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το γενικότερο γεωοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει. Και το περιβάλλον δηλαδή δεν μας λέει, δεν έχει σημάδια αποκλιμάκωσης αυτής της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα μέτρα τα οποία επιχειρεί η κυρία
Φορλάιντε, πώς είναι αυτή την κυρία. Λάιεν, ναι, ναι. Αυτή. Λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθώντας ας πούμε να επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, επί της ουσίας δημιουργεί καταστάσεις αναταραχής στην αγορά των ενεργειακών προϊόντων, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται και χωρίς να καταφέρει ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει εναλλακτικές πηγές του φυσικού αερίου. Και όποιες εναλλακτικές πηγές βρει, είναι κοινή παραδοχή από όλους ότι θα είναι πολύ περισσότερο ακριβές. Άρα λοιπόν η βεβαιότητα είναι ότι εάν συνεχίσει αυτή την πολιτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε σίγουρα αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. Και το δεύτερο, το οποίο εκεί δεν έχω τη βεβαιότητα αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, να έχουμε και ελλείψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη στις χώρες Ιταλία και Γερμανία έχουν πάρθει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης, επειδή εγώ είμαι αρκετά μεγάλος και έχω ζήσει και την κρίση του 1973 και του 1979, ενθυμούμε πολύ καλά ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν σιγά σιγά αυτές οι δύο χώρες, αλλά και τρέχοντας από πίσω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μου θυμίζουν επακριβώς τα μέτρα τα οποία είχαμε υποστεί τη δεκαετία του 70-73, κυρίως το 73-74. Έτσι. Βενζίνη περιορισμένη, να μην ανάβουμε τα φώτα των δημοσίων κτηρίων να μειώνονται, να μην έχουμε ψηλά το κλιματιστικό πλαφόν, το κλιματισμό, το θερμοκρασικό, ναι, τότε δεν είχαμε και κλιματισμούς. Κύριε Μελά, να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με ένα αυτοκίνητο και να παίρνουμε και τους γείτονες. Όλα αυτά είναι γνωστά για αυτούς που έζησαν την κρίση του 1973-1974. Να μην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα την κρίση. 2022 όμως, αυτό, το 2022 λέω αυτό, δεν μπορεί να είναι στρατηγική μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, και εδώ αναφύονται, τα είπατε με πολύ sick τρόπο, μια σειρά ζητημάτων, δηλαδή η προβλεπτικότητα, η ανάλυση. Από τον Ιούλιο έχουμε δειλά-δειλά και από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο πιο εμφατικά, δηλαδή δεν κατάλαβα, εσείς τον Οκτώβριο που τα είπατε αυτά εδώ στο Πάντιο κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι εγκέφαλοι χρυσοπληρωμένοι στις Βρυξέλλες, οι οποίοι το μόνο που λένε είναι αυτό που λένε, όπως η κυρία Ντελάιεν, να καταργήσουμε και το βέτο στις χώρες. Και σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας γερμανικός κολοσσός λέει: εγώ θα πάρω σε ρούβλι το φυσικό αέριο. Η ρωσική κεντρική τράπεζα ανακοινώνει ότι αρχίζω και ισοφαρίζω τους δείκτες και πάει καλύτερα από ό,τι αναμένονταν η οικονομία μου. Το Κίεβο λέει: κόβω τον έναν αγωγό προς Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα για θέματα ασφαλείας που διαπιστώνει μετά από 3 μήνες, και τελικά η Ευρώπη και έτσι περαιτέρω η χώρα μας πληρώνουν το μάρμαρο μιας ιστορίας. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Υπάρχουν, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά την άποψή μου η Ευρώπη είναι εις απορίαν, μεγάλη κατάσταση αβεβαιότητας, αμηχανίας, και παρασύρεται και λαμβάνει μέτρα τα οποία και δυσκολεύουν το γενικότερο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επιβαρύνοντας τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Μας λένε δηλαδή τώρα να πηγαίνουμε με τα πόδια. Είναι ωραία να περπατάμε. Να μην βάζουμε τα θερμοσύφωνα. Αυτά δηλαδή τα οποία μας είχαν υποσχεθεί εδώ και 25 χρόνια, πάνε περίπατο, να μην πω και άλλα τώρα αυτή τη στιγμή. Δώστε μου 2 σύντομες απαντήσεις για πολύ κόσμο. Παίζει ρόλο, ρωτάνε εδώ, παίζει ρόλο το γεγονός ότι κατά βάση στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος? Σαφέστατα. Ένα μεγάλο μέρος του πληθωρισμού είναι εισαγόμενος. Αυτό όμως προσέχτε, εάν όμως αποδώσουμε ότι όλος ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, τότε θα έπρεπε σε όλες ας πούμε τις ευρωπαϊκές χώρες να είναι ο ίδιος πληθωρισμός. Δεν είναι ο ίδιος. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 7,5, 8,9 έχει η Ελλάδα. Yes. Δηλαδή, θέλω να πω, σαφέστατα παίζουν ρόλο η κατάσταση της οικονομίας, η δομή της οικονομίας, όλα αυτά τα θεσμικά τα οποία εύκολα λένε οι οικονομολόγοι για να δικαιολογήσουν την απαραγία τους ή την αμηχανία τους, και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων παίζουν ρόλο. Δηλαδή, εάν η κυβέρνηση είχε πάρει αυτά τα μέτρα που θα πάρει από τον Ιούλιο νωρίτερα, από το Μάρτιο, από το Φεβρουάριο, πιθανότατα να μην είχαμε 10,2, δεν είμαι μάγος, αλλά να μην είχαμε 10,2, θα είχαμε 9.
Δηλαδή, σαφέστατα θα είχαμε ένα μικρότερο πληθωρισμό. Αλλά προς Θεού, μην πούμε ότι όλα αυτά φταίει η κυβέρνηση. Βεβαίως είναι εισαγόμενος. Καλά, καλά. Εντάξει, αυτό δεν το πούμε. Εμείς θα το κρίνει ο καθένας. Έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε, όταν ξεκινάς και από ένα υπερκέρδος, το πάω αλλού τώρα. Άνω του 1,5 δις, πέφτει στα 600, σήμερα είναι 590. Μας λένε από αυτά θα αφαιρέσεις, λέω, ναι, για τους πρώην. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έκανε μια παρέμβαση εξ αρχής της κυβέρνησης και δεν υπήρχαν αυτά τα έσοδα, έτσι, θυμάστε, εγώ σας είχα πει εσάς να μην το ονομάσει υπερφορολόγηση, να το ονομάσει εισφορά αλληλεγγύης. Επιβεβαιώνομαι και σε αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο. Λοιπόν, αν είχε παρέμβει, δεν θα είχαμε αυτά τα υπερκέρδη, πέστε τα όπως θέλετε, τα υπερέσοδα, πέστε τα όπως θέλετε. Απλώς θα είχαμε μια μείωση των τιμών και οι κύριοι αυτοί θα είχαν μικρότερα έσοδα και θα είχαμε μικρότερες τιμές. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Άλλο ερώτημα πολλών ακροατών. Το γεγονός ότι η ισοτιμία δολαρίου ευρώ περίπου. Παίζει ρόλο. Ναι, παίζει ρόλο, λέτε. Βέβαια. Μάλιστα. Όταν υποτιμάται το ευρώ σε σχέση με το αμερικάνικο δολάριο, σαφέστατα υπάρχουν πληθωριστικές, δηλαδή αυξάνουν οι τιμές των εισαγωγουμένων και επομένως σαφέστατα δημιουργείται αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού. Σαφέστατα παίζει ρόλο. Μάλιστα. Και το τρίτο ερώτημα. Και αυτό εδώ έχει σχέση τώρα, ναι. Έχει σχέση, προσέξτε αυτό, είναι δίκοπο μαχαίρι, έχει σχέση και με ότι ήδη η Fed έχει αυξήσει τα επιτοκιά της και έχει προαναγγείλει ότι θα τα αυξήσει 3-4 φορές, ενώ ακόμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει θα τα αυξήσει τον Ιούλιο. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σόν και καλά σωστό, αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτό. Έχετε δίκιο, το είπατε και την άλλη φορά. Σημαίνει πολλά όμως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ αυτή η ισοτιμία αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα. Ακόμη πιο ακριβά. Σαφέστατα. Ούτε συζήτηση. Ακούστε τι λέει ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μελά. Η έννοια του πληθωρισμού είχε χαθεί τα τελευταία 20 έτη λόγω της νομισματικής ένωσης. Ήταν όμως γνωστή όταν είχαμε δραχμές. Για τους νεότερους ακροατές, κύριε Μελά, θα θέλατε να εξηγήσετε με απλό τρόπο τι είναι ο πληθωρισμός και τι αντίκτυπο έχει στην αγορά και στις καταθέσεις, δηλαδή το μείον 10%. Τι σημαίνει σε ένα μήνα? Είναι αθροιστικά τα νούμερα ένα μήνα που δημοσιεύονται κλπ? Σωστό ερώτημα, μπορεί να σας κουράζει. Όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο ράφι, είναι το τι συμβαίνει με τα 100 ευρώ με πληθωρισμό 5% στην τσέπη του και με πληθωρισμό 10% στην τσέπη του. Κοιτάξτε, σημαίνει απλά ο πληθωρισμός καταρχάς είναι ρυθμός, δηλαδή η μεταβολή των τιμών. Αυτό όταν λέμε ρυθμός στην οικονομία ή στα μαθηματικά εννοούμε τη μεταβολή των τιμών. Έτσι, επομένως έχουμε μία μεταβολή. Η μεταβολή τη μετρούμε σε κάθε περίοδο του χρόνου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου και άρα μιλάμε σε ετήσια βάση ή την μετρούμε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μιλάμε σε μηνιαία βάση. Τώρα, σε αυτό το ερώτημα το οποίο μου είπατε... Κύριος Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ο αγαπητός ακροατής. Αν έχεις 100 ευρώ και έχεις επιτόκιο 5% και ο πληθωρισμός είναι 10, σαφέστατα μετά από ένα χρόνο δεν θα έχεις 100 ευρώ σε πραγματικές αξίες, αλλά θα έχεις 99, ξέρω εγώ πόσο, λιγότερο. Λιγότερο. 5% λιγότερο. Θέλω, κύριε Μελά, δεν σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει αυτή η εικόνα στη χώρα, η οποία δεν είναι και από τις δυνατές οικονομίες και έχει βγει και από μια πολύχρονη περιπέτεια. Υπάρχει αυτή η εικόνα στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Κρίση, ενεργειακή, οικονομική, εφοδιαστικές αλυσίδες. Πόλεμος. Χρέος. Πανδημία. Χρέη. Και ειδικά η Ελλάδα είναι... Χαμηλή μισθή και 350 ευρώ μισθή στην Ελλάδα. Λοιπόν, με λόγο χρέος προς ΑΕΠ 200%. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Θέλω να μου πείτε, εάν η Ελλάδα οδηγηθεί σε κατάρρευση, αυτό πλέον μπορεί να το αντιμετωπίσει με όποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτό θα λειτουργήσει πια ως ντόμινο σε χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Θέλω να πω, είναι νομίζω ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για κατάρρευση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει ένα μάθημα. Είδατε, βγάζει τώρα ευρωομόλογο για να δώσει 10 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Έχει λάβει μάθημα. Νομίζω ότι ορισμένα χρήματα μπορεί να βγάλει να δώσει και στην Ελλάδα αν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ερώτημα διαφορετικό λοιπόν. Θα βγάλουν χρήματα.
Άρα τι προϊονίζεται εδώ, νέο πακέτο λιτότητας συνολικά, γιατί η Ευρώπη πια δεν είναι στα καλύτερά της. Το πακέτο λιτότητας, εάν επιβληθεί, θα είναι εντελώς λανθασμένο. Εδώ χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, έτσι ώστε η παραγωγικότητα της οικονομίας να ανέβει, διότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό, αλλά μακροχρονίως, όχι αύριο, είναι να αυξήσεις την παραγωγικότητα της οικονομίας. Τι είπα να πει, δηλαδή να παράγεις προϊόντα με φθηνότερα, άρα να απορροφήσεις την αύξηση η οποία προέρχεται από το κόστος, από την προσφορά των εισαγωμένων. Και επίσης θα πρέπει να περιμένουμε και μια κανονικοποίηση όποτε αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να αρχίζουν να συζητάνε σε μια γενικότερη αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης. Δεν θα είναι σύντομη αυτό που λέω. Είναι μια κατάσταση όμως την οποία πρέπει να λέμε. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να κυλάμε και να λέμε οι Ρώσοι έχουν άδικο ή οι Αμερικάνοι έχουν δίκιο ή το αντίθετο, ή οι Αμερικάνοι έχουν άδικο και οι Ρώσοι έχουν δίκιο. Εδώ πρέπει να εισπρωθούν φωνές όπως πάντοτε υπήρχαν στην Ευρώπη, είτε από τα κράτη είτε τις από τις βλέπετε πουθενά τώρα, καταλαβαίνω θέλετε να πείτε, ο ένας βάζει νερό στο μήλο του άλλου, εγώ αυτό βλέπω. Ακριβώς, αυτό γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν εμείς κάποιοι ορισμένα κράτη, τα οποία παλιά υπήρχαν, οι αδέσμευτοι, η γερμανική σοσιαλδημοκρατία, ο γκολισμός στην Γαλλία, που έπαιζε φρένο στις απαιτήσεις των Αγγλοσαξώνων, κάποιος πρέπει να ξυπνήσει, αν μπορεί να ξυπνήσει αυτή την κατάσταση. Ήδη βγήκαν ορισμένες φωνές, αλλά είναι πολύ λίγες, πολύ ελάχιστες, ακόμα είμαστε στο πικ της αντιπαράθεσης, αλλά πρέπει να υποθούν από χώρες οι οποίες δεν είναι μέρος του προβλήματος. Και όσο η Ευρώπη γίνεται μέρος του προβλήματος, δεν έχει λόγο προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο ερώτημα από το φίλο το Μενέλαο. Επειδή έρχεται, λέει, η τουριστική σεζόν και καλώς ή κακώς στηριζόμαστε πολύ στην τουριστική βιομηχανία στη χώρα και ιδίως στην νησιωτική και στην Κρήτη. Μιλάμε για τις ναυαρχίες. Με ρωτάει, με αυτή την εικόνα, με αυτούς τους δείκτες, με αυτόν τον πληθωρισμό, με αυτή την εικόνα της ακρίβειας, τα όποια έσοδα προσδοκούμε, μήπως εξανεμίζονται, λέει κύριε Μελά, στο ισοζύγιο? Κοιτάξτε τώρα, ο τουρισμός, το πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα, έτσι, η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή αν ο πληθωρισμός μεταφέρεται στο κόστος των προϊόντων και άρα μειώνει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, όμως και οι άλλες χώρες. Δηλαδή η Τουρκία έχει 70% πληθωρισμό, ας πούμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια έχει εξασθενημένο νόμισμα, είναι ένα νόμισμα το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Θα δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα ο πληθωρισμός, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω, εκτός αν δεν είναι αληθή, υπάρχουν κρατήσεις. Δηλαδή ο τουρισμός στην Ελλάδα φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να πηγαίνει καλά. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Όπως ξέρετε, υπάρχει το πρόβλημα ότι υπάρχουν κενές θέσεις που δεν καλύπτονται στο τουριστική. Καλά το λέτε, αλλά το γιατί δεν το απαντάνε είναι κενές θέσεις. Το γιατί είναι σίγουρο, τώρα δεν χρειάζεται να το απαντήσουμε. Δηλαδή τώρα είναι η απροθυμία. Κάνει νιά στα κεραμίδια. Είναι η χαμηλή μισθή, είναι οι συνθήκες διαβίωσης. Όλοι μας έχουμε παιδιά φίλων, συγγενείς, ξαδέλφια που έχουν δουλέψει σε διάφορα νησιά και γνωρίζουν την κατάσταση αυτή. Κωνσταντίνος Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά. Να είστε καλά.